πλημμύρισε ο ουρανός με πολύχρωμους χαρταετούς στην πρώην Αμερικανική βάση στις Γούρνες. Καλή Σαρακοστή, το χαρταετό τον φτιάχνουμε και τον πετάμε εμείς. Πόσα χρόνια φτιάχνετε χαρταετό? Από 8 χρονών, μπορεί και 20. Είναι η αγαπημένη μου συνήθεια και το ίδιο μαθαίνω και στο παιδί μου, αλλά σήμερα δεν ήταν καλά να το φέρουμε. Εσάς ποιος σας έμαθε να φτιάχνετε? Ο μπαμπάς φυσικά, γενιά σε γενιά. Τι να κάνουμε, να το γιορτάσουμε κι εμείς όπως όλο ο κόσμος, με υγεία. Περνάμε πολύ ωραία εδώ, είναι ωραίο να πετάς κάθε χρόνο το χαρταετό. Ο χαρταετός σου τι είναι? Είναι μια ώρα που τα λούδια χρωματιστεί. Μικροί και μεγάλοι έμειναν για ακόμα μια χρονιά πιστοί στα έθιμα που συνοδεύουν την καθαρά Δευτέρα. Προσπαθούμε να το πετάξουμε. Άμα τα καταφέρουμε, καλή Σαρακοστή σε όλους. Πετάξαμε μια χαρά, καιρό μας κάνει. Πεινάμε λίγο, θα πάμε να φάμε μετά τα Σαρακοστιανά μας και του χρόνου χρόνια πολλά. Με σύμμαχο τον καιρό, οι Ηρακλειώτες απόλαυσαν τη μέρα τους. Μάλιστα, πολλοί ήταν αυτοί που έστησαν και Σαρακοστιανό τραπέζι στην εξοχή. Η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Έχουμε σουπιές με γιαχνερά, έχουμε καλαμάρι, έχουμε χορτόπιτες, πατατοσαλάτα, παϊδάκια, χοιρινό, απ' όλα. Θα ξεκινήσουμε νηστίσιμα και κρεατικά, να κάνουμε όλα τα γούστα. Έφτιαξα γαριδοσαλάτα, γαρίδες, σουπιές, τηγανιτές και με μελάνι σουπιές. Πάντα νηστίσιμα αυτή τη μέρα. Ο χαρταετός που πετάμε την καθαρά Δευτέρα δεν είναι απλώς ένα ακόμα παιχνίδι. Σύμφωνα με αρχαίες δοξασίες, το πέταγμα υποδηλώνει την ανάταση, την κάθαρση της ψυχής μετά το ξεφάντωμα της αποκριάς.